λοιπόν ακόμα με αναπηρία εξάρτηση, ανήκει στο κέντρο κοινωνική πρόνοια τη περιφέρεια στα αποκτήρια Μακεδονία και Θράκη, συστάθηκε το 1979 και λειτουργήσε ω 31 από 14 ω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την οικονομία του πολιτικού κέντρου Βορείου Ελλάδος παρά την εξάρτηση. Έχει σαν σκοπό τη στήριξη, παραγωγή και εκπαίδευση νοητικά εστερημένων ενήλικων ατόμων. Εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση 43 χρόνια και δίνει στα άτομα με λογική στέρηση την ευκαιρία να μάθουν, να επικοινωνούν, να αποκτήσουν επάρκεια στην καθημερινή ζωή του, να φροντίσουν τον εαυτό του και να εργάζονται για να μην είναι παθητικά και εξαρτώμενα άτομα. Λοιπόν, ιδρύθηκε το 1979 κατόπιν πολύχρονη έρευνα, στην οποία διεξήγαγε η κυρία Μανάκη Φωτιά στην περιοχή τη Τράκη με σκοπό τον εντοπισμό και καταγραφή μικρών παιδιών με νοητική στέρηση. Έχοντα βαθιά γνώση και εμπειρία από την μακρόχρονη θητεία τη στον χώρο τη ειδική αγωγή και εκτιμώντα την άμεση ανάγκη σύσταση μια γονή που θα επικεντρώνεται στο άτομο με νοητική στέρηση, προχωρά με τη στήριξη του πάλι Υπουργείου Υγεία και Πρόνοια στην είδηση του ψυχολογικού κέντρου Βορείου Ελλάδος παρά την εξάρτηση του παραδοσιακού πύρου τη οδού Πενιζέλο Σέντρα. Τα εγγένεια των όλων εγκαταστάσεων γίνονται το 1990 το ψυχολογικό κέντρο Ψάρτη επέκτησε τι δραστηριότητέ του σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το 1992 μεταφέρεται στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του στη Χρύσα, ο σχεδιασμός του ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές ευρωπαϊκών κρατών και στις 5 του 1992 γενιάζεται η Μισ Ένεκερ από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρία Μητσοτάκη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάρτης διατέλεσε επί 20 αυτά έτη ο Μητροπολίτης Ξάρτης, κύριος Παντελήμιο. Πρώτη λοιπόν του 2015 η κυβέρνηση του Σαντώνη Σαμαρά φορέας αλλάζει νομική υπόσταση και μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με το ονομάζεται σε παράδειγμα ακόμα με αναπηρία Ξάνθης και εντάσσεται στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βασικές αρχές και η μεθοδολογία του παραρτήματος είναι η αντίληψη της νομικής υστέρησης ως μιας περισσότερο ή λιγότερο μεγάλης εξελικτικής καθυστέρησης, ενεργοποίηση και υποκίνηση ως προσπέραση για όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα βιώματα που ενισχύουν και εδραιώνουν την αγάπη τη ζωή, προαγωγή της αισθητήριου κινητικής και της πρακτικής ως εκπαίδευση των δεξιοτήτων για την κοινωνική ενσωμάτωση, προαγωγή της πληροφόρησης και της